Κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, πώς είστε? Να σας ζητήσω ένα ταξίδι για να περιγράψετε κάποιο παιχνίδι και να έγινε κάποια στραβή και να φτάσατε τελευταία στιγμή ή να μην μπορέσατε να πάτε τελικά στον προορισμό σας, είτε για δουλειά είτε για διακοπές. Τώρα, μετά από αυτό που έχει γίνει το τελευταίο τέταρτο, νομίζω ότι έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε για να ζεσταθούμε. Λοιπόν, είδε το ταξίδι για το μάτς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μάτς από αυτό και δεν θα υπάρξει και μεγαλύτερο μάτς από αυτό, νομίζω. Ναι. Καλοκαίρι του 2004. Oh. Τελικός Euro. Ναι, εντάξει. Δεν είμαι στον ημιτελικό γιατί έχω γυρίσει στην εφημερίδα. Ξέρεις, ήταν τότε που πηγαίνω ερχόμασταν. Ναι. Και έχω διαπίστευση για τον τελικό. Αλλά πάντα, ξέρεις, αυτά τα εισιτήρια τα κλαίμε τελευταία στιγμή, τα αεροπορικά, γιατί δεν υπήρχαν πτήσεις. Οι κλασικές πτήσεις ήταν κλεισμένες. Mm-hmm. Έχουμε κλείσει λοιπόν 4 συνάδελφοι να πάμε με ένα τσάρτερ από αυτά που πήγαινε ο κόσμος. Που έμπαιναν ταξιδιώτες για το μάτς. Ο τελικός είναι Κυριακή, το τσάρτερ αυτό πετάει Σάββατο απογευματάκι, βραδάκι, 7-8 η ώρα, κάτι τέτοιο. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο, εμφανίζεται κάποια στιγμή, μία ώρα πριν πετάξει το τσάρτερ, ο υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου και λέει: κύριε, δεν θα πετάξουμε. Τι έλεγες, δεν θα πετάξουμε? Δυστυχώς είχαμε πάρει την υπόσχεση ότι θα έχουμε εισιτήρια του μάτς. Όσοι είχαν κλείσει το τσάρτερ αυτό, είχαν κλείσει γιατί είχαν και την υπόσχεση ότι αυτός θα τους έδινε και εισιτήρια του μάτς. Και εισιτήρια του μάτς δεν πήραμε. Οπότε δεν πετάμε, γιατί να σας πάρω τα λεφτά, να σας πάω εκεί και να μην δείτε το μάτς, θα με σκοτώσετε. Ο κακός χαμός. Εμείς οι 4 δημοσιογράφοι όμως δεν θέλαμε εισιτήρια του μάτς γιατί είχαμε διαπιστεύσεις. Αλλά δεν απειλάξει το τσάρτερ για μας. Τέλος πάντων, ο κακός χαμός ήρθαν και στα χέρια και αυτό και εκείνο και το άλλο. Ναι. Η ουσία παρέμεινε ίδια, το τσάρτερ δεν πέταξε. Και εμείς είμαστε με τις διαπιστεύσεις του τελικού, Σαββάτο βράδυ στην Αθήνα, και χωρίς να μπορούμε να πετάξουμε. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτα, καμία πτήση. Ψάχνουμε, ρωτάμε, κάνουμε, ράνουμε, τίποτα. Και αρχίζουμε να οργανώνουμε ένα σχέδιο για να δούμε το πώς θα φτάσουμε στον τελικό. Στον τελικό φτάνουμε λοιπόν, παίρνοντας στις 11.30 το βράδυ ένα αεροπλάνο από την Αθήνα για το Άμστερνταμ. Κάπου στις 6.30 το πρωί, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ένα αεροπλάνο ή 9 το πρωί, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Ένα αεροπλάνο, αφού μείναμε κάποιες ώρες στο Άμστερνταμ, ένα αεροπλάνο από το Άμστερνταμ για τη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη νοικιάζουμε, στη Λισαβόνα δεν έφτανε κανένα αεροπλάνο από καμία πόλη. Στη Μαδρίτη, Κυριακή πρωί, νοικιάζουμε αυτοκίνητο. Ναι. Και πάμε οδικός από τη Μαδρίτη στη Λισαβόνα. Φτάσαμε στη Λισαβόνα 3-4 ώρες πριν το τελικό. Τέλεια. Ωραία περιπέτεια, φίλε. Πολύ ωραία. Ματσάρα τεράστια. Φέλε. Και ωραία περιπέτεια. Ναι, είναι ένα μάτσο που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και είναι ένα ταξίδι που επίσης, επειδή είναι και αυτό το μάτσο, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Άρα σου κάτσε μια χαρά όλο το έργο. Και, και η αγωνία για να φτάσεις και η αγωνία την ώρα του αγώνα. Τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Φοβερή περίπτωση. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι γίνεται και το τελευταίο ημίωρο περίπου, όπου από εκεί που υπήρχε η απεργία, τώρα ξαφνικά εδώ και ένα τεταρτάκι ανακοινώθηκε η ανάκληση της απεργίας. Θα δούμε τώρα τι συμβαίνει, γιατί πρωτοδικείο ήταν και τότε, πρωτοδικείο είναι και τώρα. Δεν ξέρω ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και μάλιστα μιλούσαμε πριν με έναν άνθρωπο
από τουριστικό γραφείο εδώ στην Θεσσαλονίκη, από το Athos Travel, που έλεγε και τους τρόπους. Έχουν κάποια τσάρτερ για τους τελευταίους. Τώρα θα έμπαινε μάλλον ο κόσμος και σε μια διαδικασία περίεργη τώρα, να βρει, να ψάξει εισιτήριο, να περιμένει. Γιατί μετά την ακύρωση των πτήσεων θα επιστρέφονται και τα χρήματα, βέβαια. Είχε διαδικασία. Τώρα να δούμε. Μάλλον θα λειτουργούσουν όλα κανονικά. Και λέω το μάλλον, γιατί περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, η σημαντική, από αρκετές πλευρές, αλλά αν δεν δούμε την ανακοίνωση, δεν πιστεύουμε τίποτα. Λοιπόν, χτες σας παρακολουθούσα σε αυτό τον κύριο Τρυμπαλόπουλο της Arsenal. Ήταν ωραίος. Παίζατε και μόνος σας το βράδυ. Παρακολουθούσε, όποιος ήθελε να παρακολουθήσει κάτι, παρακολούθησε μόνο αυτό μέσω της Κοσμοτέ. Ένα απολαυστικό σημείο. Τώρα αυτό δεν το θυμήθηκες. Γιατί ήσουν μόνος σου εχθές. Δηλαδή πήγες, ήσουν το μοναδικό μαγαζί ανοιχτό στην Ελλάδα, live, και σε παρακολουθούσε όλη η γη. Όλη η Ελλάδα, δεν θα πω για τους υπόλοιπους, ρε παιδί μου, όλη η Ελλάδα σε παρακολουθούσε. Κάποιος που ήθελε να δει ένα παιχνίδι, ένα ωραίο παιχνίδι, ένα παιχνίδι του αγγλικού πρωταθλήματος, και έπαιζες μόνος σου. Δηλαδή ήσουν home alone, microphone alone μάλλον. Το πρόβλημα ήταν ότι και η Crystal Palace έπαιζε μόνη της. 3-0, εύκολο, εντάξει, okay. Ναι. Λοιπόν, σήμερα, γιατί εχθές αναλύσαμε τον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, σήμερα είπαμε θα μιλήσουμε για τον Άρη και για την εικόνα του Άρεως, που είναι μία από τις ομάδες που παλεύουν για ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, μαζί με τις υπόλοιπες, μαζί με τα Γιάννενα, μαζί με την ΑΕΚ, μαζί με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να τον βάλουμε στο κάδρο τον Άρη του Μπούργος, γιατί με το που σφύριξε τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής στο Χαριλάου προχθές, το Κλειανθής Βικελίδης, υπήρξε γκρίνια. Ήταν η πρώτη φορά που γκρίνιαξε ή που γκρίνιαζε ο κόσμος του Άρη για την εικόνα της ομάδος, για το αποτέλεσμα της ομάδος στην νέα εποχή του Μπούργος. Αλλά στο τέλος της βραδιάς είπα στους φίλους του Άρεως ότι, παιδιά, ό,τι και να λέτε, δεν μπορεί να είναι δηλαδή δοκάρι και μέσα προπονητάρα ο Μπούργος, δοκάρι και έξω, ας πούμε, να προβληματιζόμαστε τελικά αν είναι καλός προπονητής, αν τα βλέπει τα έργα καλά ή δεν τα βλέπει και τι πειραματισμούς κάνει και όλα αυτά που ακούστηκαν και πολλά άλλα το βράδυ της Κυριακής, το απόγευμα της Κυριακής, στο Κλειάνης Βικελίδης. Είναι ο προπονητής ο οποίος ψάχνεται, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Και δεν μπορεί να του χρεώσει κανένας τίποτα. Από το ότι δεν είναι δική του η ομάδα, μέχρι και το πώς σκέφτεται βλέποντας το ρόστερ της, έστω και αν είναι περίπου ένα μήνα στην Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Εντελώς ψάχνεται. Όχι απλώς ψάχνεται, και είναι απολύτως φυσιολογικό να ψάχνεται. Και εγώ... Την έχει αυτή την πολυτέλεια αυτή την περίοδο όμως? Δεν πρέπει να πηγαίνει με safe επιλογές, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί κρίνεται ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν είναι ότι έβαλε και τους τερματοφύλακες σέντερφορ και τα σέντερφορ τερματοφύλακες. Οπότε να του πούμε, όπα, κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Είπαμε να ψαχτείς, αλλά εσύ του άλλαξες τα φώτα. Okay, άλλαξε μια διάταξη, γιατί? Για να λύσει το πολύ μεγάλο του πρόβλημα, που δικαίως εκτίμησε ότι θα είχε, το γκολ. Ότι δεν βρίσκει γκολ. Και επειδή θεώρησε ότι στη μοναξιά της κορυφής επίθεσης ένας δεν υπάρχει για να την κάνει δουλειά, μήπως να παίξουμε με έναν άλλο τρόπο, με δύο σεντερφόρ, δύο τέλος πάντων επιθετικούς, ένα 3-5-2. Να σου πω κάτι, και είναι και το ελληνικό κοινό έχει μια, πώς να το πω, μια αλλεργία με τα συστήματα που έχουν τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί πιστεύει ότι αν παίζεις με τρεις κεντρικούς αμυντικούς παίζεις αμυντικά. Έχω ξαναπεί ότι η πιο επιθετική ομάδα στον κόσμο τα 3-4 τελευταία χρόνια είναι η Αταλάντα, η οποία παίζει μονίμως με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό άκουσα που λέει ο λόγος εκατομμύρια φορές με το που τελείωσε το παιχνίδι. Τρεις αμυντικούς, τι αμυντικά κατέβασε την ομάδα με τα Γιάννενα, τρεις αμυντικούς, αμυντικά. Αυτό άκουσα συνέχεια. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό το λέω. Και γενικώς το ελληνικό κοινό, όποτε βλέπει τρεις αμυντικούς, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, ανεβαίνει στα κάγκελα. Ότι από πού και σου να παίξουμε άμυνα και αυτό και γίνεται και το άλλο.
Την καλύτερη επίθεση στο 2022 στην Premier League την έχει η Tottenham, η οποία από τότε που ανέλαβε ο Κόντε παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ξαναλέω, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ή το 3-5-2, ή το 3-4-3, ή το 3-4-2-1, είναι είτε αμυντικό είτε επιθετικό, ανάλογα με τους ποδοσφαιριστές που επιλέγεις να το υπηρετήσουν και να το παίξουν. Έλεγα την Κυριακή το βράδυ στα παιδιά στο... Χρήστο και στον Κώστα. Στον Χρήστο. Καλά το είπα. Χρήστο και Κώστα, ναι. Καλά, στους βραδινούς τύπους. Ναι. Μπράβο, ναι, τους βραδινούς τύπους. Ότι αυτό για να το κάνει πολύ επιθετικό στον Άρη έχει ένα ζήτημα και αυτό έχει να κάνει με τα back half. Με τους back half τους δύο. Δεν έχει το roster του Άρη γιατί δεν φτιάχτηκε για να παίξει από το σύστημα τόσο επιθετικούς back half. Εκεί δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε αν επιμείνει σε αυτή τη διάταξη, που δεν είμαι βέβαιος ότι θα επιμείνει, να δούμε κάποιες άλλες επιλογές προσώπων προκειμένου να μπορέσει να γίνει πιο επιθετικός. Αλλά στο τέλος της ημέρας στον Άρη το πρόβλημα παραμένει και είναι το ίδιο. Ο Μήτρογου έχει κάνει προσφυγή και ζητάει λεφτά αντί να παίζει, και δεν εννοώ αντί να παίζει επειδή είναι καλός ο Μήτρογου, αντί να παίζει ο Σέντερ Φόρο, ο οποίος πληρώθηκε τόσο αδρά. Ναι. Και ο Καμαρά, ο οποίος πληρώθηκε ακόμη πιο αδρά, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, όχι όμως για την κορυφή της επίθεσης και όχι για να σου λύσει το πρόβλημα του γκολ. Αυτό ταλαιπωρεί τον Άρη από την αρχή της σεζόν, τον ταλαιπωρεί ανεξάρτητα από προπονητή και ανεξάρτητα από διάταξη, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει να τον ταλαιπωρεί μέχρι να βρει έναν άλλου τύπου φορ που θα έχει άλλου τύπου σχέση με τα δίχτυα, προκειμένου να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Μπορεί σε κάποια μάτς το πρόβλημα να το καλύπτεις, να το καμουφλάρεις, να το μασκάρεις με μια αλλαγή διάταξης, με έναν άλλον τρόπο παιχνιδιού, με την ρέντα της βραδιάς, αλλά στο τέλος της ιστορίας θα παραμένει το πρόβλημα ότι ο Άρης δεν έχει το center forward που χρειάζεται προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των τερμάτων που θα πετυχαίνει, όχι μόνο με την εκτελεστική δυνότητα, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα παίζει. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο λείπουν τα γκολ του center for. Ο Άρης δεν έχει έναν center for για να εκμεταλλεύεται όλους τους υπόλοιπους τους γρήγορους. Δηλαδή να σπάει τις μπάλες για όλα τα υπόλοιπα γρήγορα παιδιά τύπου Καμαρά, τύπου Μαντσίνη, τύπου που έρχονται από πίσω, τύπου Ιτούρμπε, οι οποίοι θα έπαιρναν πολύ περισσότερους μπάλες σε καλά σημεία για εκτέλεση με έναν φόρ που θα μπορούσε να παίζει με πλάτη και να σπάει τις μπάλες προς τα πίσω πέρα από το να εκτελεί ο ίδιος. Δεν έχει καν τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστή ο Άρης. Από την αρχή του, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, το συζητάμε ότι δεν το έλυσε το πρόβλημα. Και τελειώνει το πρωτάθλημα και συζητάμε ξανά το ίδιο. Δεν το έλυσε το πρόβλημα. Και δεν θα λυθεί ό,τι και αν έκανε ο Μάτζιος ή ό,τι και αν κάνει ο Μπούργος, όχι σε ένα ή δύο μάτς, αλλά γενικά στην εικόνα του Άρη. Σε ένα ή δύο μάτς μπορείς να το καλύψεις. Ειδικά δε με ομάδες που παίζουν κλειστά και παίζουν όλες πίσω από την μπάλα, το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Πολύ 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 μεγαλύτερο. Δηλαδή μπορεί να φανεί πολύ λιγότερο την Κυριακή στο ΆΚΑ κόντρα στον Άρη, κόντρα στην ΑΕΚ, από ό,τι φάνηκε με τον ΠΑΣ στο Κλάνης Βικελίδης ή από ό,τι θα φανεί με τον ΠΑΣ στα Γιάννα. Τώρα ξεκινήσαμε με τον ΠΑΟΚ, συνεχίσαμε με τον Άρη. Είναι ωραία πάσα. Υπάρχει ένα συνδετικός κρίκος στο παιχνίδι της Πέμπτης. Όχι συνδετικός κρίκος, ναι, εντάξει, πάω και Άρης. Προσπαθώ να το συνδέσω. Είναι ο διαιτητής που επέλεξε, που ορίστηκε από την UEFA. Είναι ο Πολωνός, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ φυσικά στη Μαρσέγη, στη Μασσαλία. Είναι ο Πολωνός Σίμων Μαρτσίνιακ. Έχει σφυρίξει το περσινό ΠΑΟΚ Άρης 2-2 στην Τούμπα. Με βοηθούς τον Σοκολνίτσκι και τον Λικτσίεβιτς. Είναι αυτός ο Πολωνός που θα σφυρίξει το μάτς. Το αυριανό. Ναι. Το μεθαυριανό, μάλλον. Είναι από τις θεωρητικός, από τις πολύ καλές, θεωρητικός, έτσι είναι αξιολογημένος από την UEFA, από τις πολύ καλές φυρίχτρες. Ναι. Δηλαδή
θα έλεγα ότι είναι έκπληξη που σφυρίζει προημιτελικό του conference και όχι προημιτελικό του Europa ή ακόμα και προημιτελικό του Champions. Ναι. Και τον ορίζει τον η UEFA. Τον έχουν πολύ ψηλά. Αν δει τα μάτς τα οποία τον χρησιμοποιούν, είναι έναν διαιτητή τον οποίο τον έχουν πολύ ψηλά στην εκτίμησή τους στην UEFA. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέω ότι είναι και φοβερά σκοτρομερός διαιτητής. Δεν έχω άποψη, να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο ιδιαίτερος, είναι λίγο εκεντρικός, νομίζω, ο διαιτητής. Αλλά τέλος πάντων, θεωρητικά είναι ένα μάτς που το προσέχει η UEFA, βάζοντας έναν διαιτητή που τον εμπιστεύεται πάρα πολύ. Βλέπω αποδόσεις για το Marseille PAOK. 1.47 ο Άσος, 4.30 το Χ και 7.10 το διπλό. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία όταν παίζει η δεύτερη ομάδα της Γαλλίας εκείνη τη στιγμή, όχι γενικώς, με τη δεύτερη ομάδα της Ελλάδας εκείνη τη στιγμή, ο Άσος στην έδρα της δεύτερης της Γαλλίας, ο Άσος θα δίνει περίπου 1.5. Λογικό και επόμενο. Όταν παίζει μια ομάδα με χρηματιστηριακή αξία της, χρηματιστηριακή αξία της Μαρσέη, με μια ομάδα με τη χρηματιστηριακή αξία του ΠΑΟ, ο Άσος θα δίνει κάπου γύρω στο 1.5. Αυτά κάπως έτσι βγαίνουν. Ξέρεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βγουν αυτού του είδους οι αποδόσεις. Τώρα, αν εσύ εκτιμάς, άλλωστε, γι' αυτό είναι και το πιο εύκολο να γίνει λάθος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε σχέση με τις αποδόσεις από ότι στα εγχώρια πρωταθλήματα. Γιατί στα εγχώρια πρωταθλήματα λίγο πολύ γνωρίζονται όλοι και άρα είναι πολύ πιο εύκολο να εκτιμήσεις πράγματα. Στο Marseille PAOK πας μάλλον by the book. Γάλλοι Έλληνες, δεύτερη κτλ. Εγώ λέω ότι το δύσκολο μάτς για τον PAOK δεν είναι το μεθαυριανό. Το δύσκολο μάτς για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό της Τούμπα. Δεν είναι μόνο ο τρόπος παιχνιδιού της Μαρσέη που το επιβεβαιώνει αυτό. Είναι και το τι έχει κάνει μέσα σε σεζόν. Είναι πολύ απλό. Ναι. Μπορεί να δει κάποιος σε αυτά τα site τα στοιχηματικά, αλλά όχι μόνο σε αυτά, που έχουν τις βαθμολογίες αυτόματα με ένα κλικ εντός και εκτός έδρας των ομάδων. Αν βάλεις λοιπόν τη βαθμολογία του γαλλικού πρωταθλήματος με μόνο τα εντός έδρας μάτς όλων των ομάδων, θα δεις ότι η Μαρσέη είναι πολύ μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Πάρα πολύ μακριά. Νομίζω ότι είναι 10η με βάση τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει το γαλλικό πρωτάθλημα εντός έδρας. Ναι. Αν βάλεις τη βαθμολογία μόνο με τα εκτός έδρας μάτς, θα διαπιστώσεις ότι είναι μακράν της δεύτερης πρώτη η Μαρσέη. Η κυρία Παρί Σεντζερμέν βλέπει τη σκόνη της πολύ άνετα. 8-10 βαθμούς διαφορά. Πρώτη και με διαφορά. Μάλιστα. Κύριε Τσόχο, σε ευχαριστώ πολύ. Μια ομάδα που είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα, κυρίως λόγω της συγκομιδής της στα εκτός έδρας μάτς. Έχει πάρει πολύ περισσότερους βαθμούς εκτός έδρας. Κάτι του τύπου, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά θα το συζητήσουμε αναλυτικά αύριο, κάτι 33-34 εκτός, ενώ εντός έχει 22-23. Αναλυτικά, εσχιάζει αυτό το παιχνίδι, να μιλήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Μάλιστα, ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσόχο, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.